Τώρα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε ένταση. Θα συνομιλήσουμε τον πρώην αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό, τον κύριο Καμπά. Αρχηγέ, καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σου. Ναι, μας ακούτε, αρχηγέ? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα στιγμή. Ναι, τώρα σας ακούμε. Είχαμε ένα πρόβλημα στιγμή με την σύνδεση. Λοιπόν, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Έχουμε τις τοποθετήσεις Ερντογάν, που είναι προκλητικός σε τρία επίπεδα. Τα αναλύαμε και χθες με τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χριστοδούλου. Θέλουμε και τη δικιά σας άποψη. Και τι πρωτοβουλίες τώρα πρέπει να πάρουμε εμείς και τι πρέπει να πράξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που μιλάει αύριο στην έδρα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι πραγματικά η επιθετική αυτή στάση του Ερντογάν ξεπέρασε πλέον κάθε προηγούμενο, διότι πλέον παρουσιάζει σε μια διεθνή οργάνωση, άρα σημαίνει ότι δισεκατομμύρια μάτια θα δούνε αυτά που είπε και ουσιαστικά τις φωτογραφίες τις οποίες εμφάνισε. Αυτές κατηγορεί την Ελλάδα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πλέον ανεβαίνει επίπεδο και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση όπως προσπαθούσαν να μας πείσουν όλη αυτή την περίοδο ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση και για τίποτα άλλο, αλλά βλέπουμε πλέον ότι είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο είναι στοχευμένο και έχει προοπτική έτσι ώστε να ντύσει με έναν μανδύα νομιμοποίησης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την προσπάθεια της Τουρκίας να βγει προς δυσμάς και στην ουσία να ελέγξει ένα μέρος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν είναι πλέον και ουσιαστικά να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι στην όλη αυτή υπόθεση είμαστε εμείς κακοί και ειδικά σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαισθητοποιημένο όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα το ΟΗΕ. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Αρχηγέ, προσέξτε λίγο. Εργαλοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Προσέξτε τώρα. Αφισβητεί το Αιγαίο. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα, από πού να το πιάσουμε και πώς πρέπει να το χειριστεί η ελληνική πλευρά. Και πολύ περισσότερο αύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αύριο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει φτιάξει, πιστεύω, αυτοί οι οποίοι θα του φτιάξουν το λόγο αυτό που θα πει, έτσι ώστε να αποδείξει με ουσιαστικά παραδείγματα, ακόμα και με φωτογραφίες αν έχει, και μπορούμε να βρούμε φωτογραφίες ακόμα και από την εποχή που ήμουν εγώ πάνω στο Δέλτα Σώμα, υπήρχαν και φωτογραφικό υλικό και διάφορα πράγματα που δείχνανε αυτούς οι οποίοι σπρώχνανε όλους αυτούς τους δυστυχισμένους προς την πλευρά του Αιγαίου, ή να δείξει όλους αυτούς που, τους Τούρκους πολίτες οι οποίοι χρηματίζονται για να γίνεται αυτή η δουλειά. Ή να δείξει κάτι το οποίο πιστεύω ότι το ξέρετε, ότι πολλοί εξ αυτών των προσφύγων καταθέτουν χρήματα σε τράπεζα τουρκική και μέσω αυτής της τράπεζας στη συνέχεια πηγαίνουν και τους παίρνουν και τους περνάνε στην Ελλάδα. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να δειχθούν και υπήρχανε. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τρέχουμε πίσω από τις καταστάσεις, άρα θα έπρεπε να ήμασταν μπροστά από αυτές. Από εκεί και μετά πιστεύω ότι έχει τρόπο να αποδείξει και να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ότι πραγματικά το δίκαιο είναι με την πλευρά μας, διότι αν να δείξει μόνο τους χώρους στους οποίους πλέον τους μαζεύουμε και το τι συμβαίνει, τι έρχονται από εδώ ή τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό σε σχέση με αυτά που περνάνε όταν ήταν στην Τουρκία. Έχω ακούσει και εγώ τέτοια πράγματα από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, στο παρελθόν βεβαίως. Εκείνο δε το οποίο με τονίζω και το λέω συνέχεια είναι ότι πρέπει επιτέλους να ζητήσουμε επιβολή κυρώσεων και όχι μόνο φιλικά χτυπήματα στην πλάτη με θετικές λίγο ή πολύ δηλώσεις των συμμάχων μας. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Χρειάζεται επιβολή κυρώσεων, σοβαρών κυρώσεων, έτσι ώστε να καταλάβει πλέον ο Ερντογάν ότι έχει ξεπεράσει οτιδήποτε από τη λογική, τη διεθνή λογική, και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά παγκοσμίως. Για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου, τη Δήμητρα τη Μακρή και τον Νίκο το Σπιτσέρη. Ξεκινάω με τη Δήμητρα. Δήμητρα.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, από τη στιγμή που έχουμε αυτή την στάση, ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση των υπόλοιπων κομμάτων σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις, την προκλητική στάση που έχουμε από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Οφείλουμε να έχουμε ομοψυχία, οφείλουμε να ακολουθούμε την πορεία που χαράσει η κυβέρνηση ή υπάρχουν και περιθώρια διαφοροποιήσεων? Ναι, ο αρχηγός μας. Άκουσε το ερώτημα της κυρίας Μακρύ. Αρχηγέ, μας ακούσατε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει ομοψυχία για τα ελληνοτουρκικά, πρέπει να υπάρχει, διότι διαφορετικά θα χάσουμε και το τελευταίο αυτό σημαντικό, θα έλεγα, μέσο που έχουμε να κρατήσουμε σταθερά την άποψή μας στη χώρα μας. Αλλά δεν μπορεί, εάν γίνονται λάθη ή γίνονται σφάλματα, να μην προσπαθεί κάποιος να πει και μια άλλη άποψη, να ακουστεί μια άλλη άποψη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ασφαλώς δεν πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά ούτε και συμπολίτευση για τη συμπολίτευση. Θα πρέπει, για ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, γιατί μιλάμε για εθνικό θέμα εδώ πέρα, δεν μιλάμε για πολιτική, το πράσινη, κόκκινη, μπλε και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, αλλά θα πρέπει να εισακούγονται όλοι και να ακούγονται και άλλες απόψεις, και όχι ότι όλα είναι τέλεια, διότι βλέπουμε ότι δημιουργούνται προβλήματα τα οποία σε μερικές περιπτώσεις μας εκθέτουν. Σας άκουσα προηγουμένως που είπατε για το φράχτη. Δεν ξέρω πού ακριβώς είσαστε και αν έχετε πάει στον Εύρο, διότι εγώ ήμουνα χρόνια στον Εύρο. Αυτή τη στιγμή ο φράχτης, κακά τα ψέματα, έτσι όπως φτιάχτηκε, και δεν μιλάω για τα χερσαία σύνορά μας, για τα ποτάμια σύνορά μας, δεν μπορώ να πω ότι δίνει λύσεις. Δίνει τις λύσεις που θα θέλανε κάποιοι να δίνουν. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι κάτι. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στο σύνολό του. Αυτό θέλω να πω και τίποτα παραπάνω. Ήταν σαφές. Απλώς θα μου επιτρέπεις, Θεόδωρα, να πούμε ότι εγώ μετέφερα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αν ρωτήσετε τη δική μου την άποψη, εννοείται πως δεν θα ήθελα με καμία Παναγία να υπάρχουν οι φράχτες, όχι μόνο εδώ, ούτε στο Μεξικό, ανάμεσα στα σύνορα με το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ούτε και τίποτα άλλο. Απλώς για να έχουμε λίγο καθορίσει τη θέση μου. Βεβαίως. Ως συνέχεια του ερωτήματος της κυρίας Μακρύ, αρχηγέ, και να δώσω μετά τον λόγο στον Νίκο. Έχουμε μία κλιμάκωση από πλευράς του Ερντογάν, όχι σήμερα, όχι χθες, τον ΟΗΕ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε και μία συνάντηση, θυμίζω, στην Κωνσταντινούπολη του Πρωθυπουργού μαζί του. Δεν θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας αυτή την προκλητικότητα του Ερντογάν, να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να σηματοδοτήσει και το όλον και να είναι και πιο ενισχυμένο στα διεθνή φόρα, όπως αύριο θα είναι στον ΟΗΕ? Είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει και νομίζω ότι το είχαμε ξαναπεί στο παρελθόν και εμείς οι δύο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, την τελευταία όλη αυτή περίοδο, με όλα αυτά από το 20 που ξεκίνησε πραγματικά μια πολύ μεγάλη προκλητικότητα, μάλλον λάθος η έκφραση, όχι προκλητικότητα, επιθετικότητα πλέον από την πλευρά της Τουρκίας, και δυστυχώς υπάρχει ένας διαγωνισμός εκεί πέρα, ένας παραγωνισμός μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων στη χώρα αυτή για το ποιος θα πει την πιο περίεργη ατάκα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συμβαίνει. Αυτό λοιπόν όμως από την άλλη πλευρά δημιουργεί προϋποθέσεις και δημιουργεί και καταστάσεις οι οποίες μπορούν στο μέλλον να δημιουργήσουν κακό προηγούμενο για τις, όχι για τις σχέσεις μας πλέον, διότι δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέσεις, αλλά για την αντιπαλότητα η οποία έχει δημιουργηθεί και δυστυχώς ακόμα και μεταξύ των λαών, και μιλάω περισσότερο για την πλευρά της Τουρκίας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε, για να υπάρχει κοινή πολιτική και για να και κοινή πολιτική και κοινή συναντήληψη του τι πρέπει να γίνει ή του τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτή τη στιγμή, που είναι και ο υπεύθυνος, δεν είναι? Θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει μια τέτοια συγκέντρωση πολιτικών αρχηγών, να υποθούν μερικά πράγματα, να απαρθούν μερικές αποφάσεις, να υπάρχει σύπνοια. Όχι διότι δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, στα εθνικά θέματα υπάρχει σύπνοια, και δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι
αν μου επιτρέπετε η λέξη, προδότης ή λιγότερο Έλληνας από τον άλλον. Όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια συναντήληψη του τρόπου δράσης, έτσι ώστε να κινούνται όλοι στην αυτή κατεύθυνση. Δεν υπήρχε αυτό πράγμα. Να το πω εγωιστικό, να το πω κάτι ιδιόμορφο σε σχέση με τον τρόπο διοίκησης, πάντως δεν υπήρχε και το θεωρώ από τα αρνητικά αυτή τη στιγμή. Νίκος Πιτσέρη. Κύριε Καμπάρα, φτιάξαμε το φράχτη, επεκτείναμε το φράχτη, μας είδαν και οι Βούλγαροι να κάνουν και αυτοί οι φράχτες. Μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία και πόσο συνεπές με τη διεθνή νομιμότητα είναι να σηκώνονται, να ορθώνονται παντού φράχτες. Οι άνθρωποι μετακινούνταν σε αυτόν τον πλανήτη από τα πανάρχαια χρόνια. Μας άκουσε ο αρχηγός. Ναι, σας άκουσα. Λέει ο κύριος Πιτσέρης, πόσους φράχτες να σηκώσουμε. Πράγμα... Αδιέξοδο, λέει, θα είναι πάλι. Αδιέξοδο, αυτό είπε. Ακριβώς, το άκουσα. Κοιτάξτε, πρώτα είναι αδιέξοδος ο φράχτης, διότι για μένα τα χερσαία σύνορα, πέστε ότι παίζει κάποιο ρόλο, διότι εκεί που προχωράς υπάρχει ένας φράχτης 4-5 μέτρων ψηλός, με όλα αυτά τα σύρματα επάνω, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα βλέπεις και τρομάζεις στην καθημερινότητά σου. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς είναι προς ανθρώπους δυστυχισμένους, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιούνται από καθεστώτα μόνο και μόνο για να επιφέρουν αποσυντονισμό στην άλλη χώρα, και μιλάω για την Τουρκία και για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και οι φράχτες, όπως είπα και προηγουμένως και στην κυρία, στο ποτάμι, στις όχθες του ποταμού μας. Το ποτάμι, ξέρετε, το μισό ποτάμι είναι δικό μας. Το άλλο μισό ανήκει στην Τουρκία. Άρα λοιπόν στην ουσία τα σύνορά μας δεν είναι στην όχθη του ποταμού, είναι στη μέση του ποταμού. Άρα λοιπόν, αν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στο μισό τμήμα, το ελληνικό του Εύρου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, ότι είναι σε ελληνικό έδαφος, και πλέον υποχρεούται η αστυνομία, υποχρεούται το κράτος μας, ακόμα και για το νησί αυτό που είχαν πάει επάνω, που λέγαμε που είναι, αν είναι στο τουρκικό έδαφος το ελληνικό, υποχρεούται το κράτος να πάει και να τους προσφέρει τη βοήθεια ανθρωπιστικά, διότι υπάρχει ανθρωπιστικό δίκαιο, διότι υπάρχει διεθνές δίκαιο, και δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την αρρωστημένη αντίληψη των Τούρκων αυτή τη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ότι δεν οδηγεί πουθενά σε αυτό, και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες πολιτικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές πλέον που θα πρέπει στις χώρες από τις οποίες έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχουν παρεμβάσεις και οικονομικές αλλά και αναπτυξιακές. Έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει αυτό το πράγμα, όπως επίσης και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι όλες οι χώρες έχουν ευθύνη και δεν είμαστε εμείς το προκεχωρημένο φυλάκιο να φυλάμε την Ευρώπη και εμείς να είμαστε αποθήκες ψυχών, δυστυχισμένων ψυχών, και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιπες χώρες να κάθονται και να μας παρακολουθούν και απλώς να μας χτυπάνε φιλικά στην πλάτη. Αρχηγέ, δώσαμε δικαιώματα για να εργαλοποιεί ο Ερντογάν το προσφυγικό και τους μετανάστες, και θυμίζω με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προκύψει κάτι καλύτερο για το ανθρωπιστικό και αλληλέγγυο πρόσωπο της Ελλάδος, όταν ο ίδιος ο Πάπας, θυμίζω, είχε μιλήσει για τον Αλέξη Τσίπρα, τον τότε πρωθυπουργό, με πολύ κολακευτικά λόγια, ότι είναι ένας άνθρωπος που σέβεται την ανθρώπινη αξία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλέγγυος κτλ. Αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα επιχείρημα ότι η χώρα μας έχει μια αλληλέγγυα στάση απέναντι στο προσφυγικό και να καταρρύψει τα όποια επιχειρήματα του Ταγίπ Ερντογάν? Θα το πράξει αυτό, πιστεύετε, ο Πρωθυπουργός? Να δείξει μια διαχρονική στάση της χώρας μας με σεβασμό απέναντι στους πρόσφυγες, στην ανθρώπινη ζωή και στις αξίες? Ή έχουμε δώσει δικαιώματα τα τελευταία χρόνια, τα 3 χρόνια που κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης? Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Συμφωνώ στις δηλώσεις αυτές που γίνανε τότε για τον προηγούμενο πρωθυπουργό και από τον ΠΑΠ αλλά και από άλλους οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν δεν είναι το ότι εμείς
κυνηγάμε τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες και προσπαθούμε τέλος πάντων να τους αποκλείσουμε ή να μην τους αποκλείσουμε. Αυτό είναι ένα εργαλείο που έχει στα χέρια του τώρα, με το οποίο προσπαθεί να μας εκθέσει και να μας κατηγορήσει διεθνώς. Και όλους να τους δεχόμασταν, πάλι θα έβρισκε άλλο τρόπο να δημιουργήσει κατάσταση. Θεωρώ ότι εκείνο το οποίο είναι το μεγάλο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή και πιέζει όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η προσπάθεια που υπάρχει από όλους έτσι ώστε να έρθουν όσο μπορούν περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας, με αποτέλεσμα πλέον να την αποσταθεροποιήσει από τα θέματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει, διότι βλέπει ότι η Ευρώπη από πίσω δεν έχει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την όρεξη να δεχθεί μετανάστες. Άρα λοιπόν μένουν όλοι στην Ελλάδα, αποσταθεροποιούν περιοχές στη χώρα μας και αυτό σίγουρα για αυτόν είναι μεγάλο κέρδος, διότι δεν βλέπει μόνο την Ελλάδα σαν ένα αντικείμενο θα δεχτούν ή δεν θα δεχτούν πρόσφυγες, αλλά βλέπει την Ελλάδα και σαν έναν ενδυνάμει εχθρό που θέλει να αλλάξει το στάτους μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για να είναι ο καινούριος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εθνάρχης στη χώρα αυτή, αντίστοιχος όπως ο Κεμάλ Ατατούρκ. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, να αναμένουμε και την ομιλία αύριο του Πρωθυπουργού. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι πράγματι ο Πρωθυπουργός αύριο να βάλει στη θέση πολλά πράγματα και ειδικά αυτά τα οποία μας κατηγορούν διεθνώς. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή και πρέπει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών μας. Το πρώτο είναι να καταστήσουμε τον Ερντογάν αναξιόπιστο με τα συνεχόμενα ψεύδια του. Διότι αν τον καταστήσουμε αναξιόπιστο στο προσφυγικό, καταρρύπτεται και ο μύθος του και για τα υπόλοιπα δύο θέματα που αναφέραμε. Και για την τουρκική μειονότητα που ψευδώς ισχυρίζεται και για το Αιγαίο. Για να αναμένουμε λοιπόν. Σήκωσε μόνο το προσφυγικό, διότι στον ΟΗΕ αυτό μετράει. Έτσι. Τα υπόλοιπα αποστρατικοποίηση και τέτοια τα βάλε στην άκρη. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ.